Καλημέρα, αδερφέ. Δεν έχουμε νέα, δυστυχώς. Έχω ένα σχέδιο. Αλήθεια? Τις Νόρν. Τις βρήκες μια φορά. Μπορείς να τις ξαναβρεις? Μπορώ να προσπαθήσω, αλλά δεν ξέρω πώς αυτό θα... Είναι οι μοίρες αυτού του τόπου, σωστά? Θέλω να μάθω τι γνωρίζουν. Δεν θα τις βρεις πολύ συνεργάσιμες. Αρκεί απλώς να τις βρω. Πού ψάχνουμε? Στο Μίτγκαρντ. Αλλά αν ο Ατρέας είναι στο Άσγκαρντ, δεν θα τον πάρουμε πίσω χωρίς στρατό. Θα έπρεπε να συγκεντρώνουμε ένα. Ναι, ένας καταστροφικός πόλεμος θα βελτιώσει σίγουρα την κατάσταση. Το αγόρι μου φαίνεται αρκετά ικανό. Ίσως αν του έδινες λίγο χρόνο. Είσαι κι εσύ υπαίτιος γι' αυτό. Έθρεψες την ανοησία του, την σύγχυσή του. Δεν θέλω πόλεμο. Αλλά αν ο Όντιν έκλεψε το γιο μου, μην αμφισβητείτε το που θα μπορούσα να φτάσω. Η φύση σου ήταν πάντα ξεκάθαρη, Κράτη. Αλλά εσύ, Φρέια... Ο πόλεμος ως πρώτη λύση? Δεν είσαι η Φρέια που ήξερα. Ελπίζω να σου δώσουν οι Νόρν τις συμβουλές που ψάχνεις. Οι δικές μου μάλλον δεν χρησιμεύουν πια. Τιρ, πάψε. Δεν έχει κανένα νόημα να διχαζόμαστε κι άλλο. Έλα, σε παρακαλώ, κάθισε. Πολύ ήσυχος είσαι. Ειλικρινά εκπλήσωμαι με το γεγονός ότι εσύ αναζητείς τη μοίρα. Αλλά το ενστικτό σου μας έχει δικαιώσει ως τώρα. Ας βρούμε τις Νόρν. Ποιος είμαι εγώ να τον συμβουλεύσω? Ήλπιζα ότι θα τον βοηθούσα να βρει απαντήσεις. Και απέτυχα. Ποιος είναι ο ρόλος μου τώρα? Τιρ, είσαι στο επίκεντρο όλου αυτού, ανέκαθεν ήσουν. Αυτός είναι και ο πραγματικός λόγος που σε φυλάκισε ο Όντιν. Σε τρέμει. Αμφιβάλλω πολύ γι' αυτό. Είναι η αλήθεια. Και όχι εξαιτίας των προφητιών. Κανείς δεν ένωσε τα βασίλεια όπως έκανες εσύ κάποτε. Δεν είμαι πια αυτός που ήμουν. Το ξέρω ότι τώρα νιώθεις έτσι. Είχα χάσει κι εγώ τον εαυτό μου. Πάνω από μία φορές, αλλά πίστεψέ με, υπάρχει κάτι ανώτερο. Και ποιο είναι αυτό? Ο σκοπός. Ο σκοπός είναι αυτός που σε οδηγεί στον εαυτό σου. Θες να αποδεχτώ το πεπρωμένο μου. Να ηγηθώ των στρατιών, να εξασφαλίσεις την εκδίκησή σου. Αν η εξασφάλιση της δικαιοσύνης δεν είναι ο σκοπός σου, τότε βρες άλλον. Για το δικό σου καλό. Περίμενε! Έχω κάτι για σένα. Σίντρι! Έρχεται! Προτού βαδίσεις αργά προς το ξημέρωμα, σκέφτηκα ότι θα το ήθελες πίσω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να χαίρεσαι και τόσο. Αλλά παρακαλώ. Μάζεψα όσα θέλουμε για να βρούμε τις Νόρν. Ξεκινάμε. Ας πάρουμε το έλκυθρό σου να πάμε στη λίμνη. Μίτγκαρντ, πόσο μου έλειψε ο παγωμένος άνεμος και οι διαρκείς επιθέσεις ληστών. Κι αυτές επειδή πιστεύουν πως ο Κράτος φταίει για το Fimbulwinter και πως θα τελειώσει με τον θάνατό του. Και πώς τους ήρθε αυτή η ιδέα? Από εμένα φυσικά. Έλα. Σιωπή. Είναι φίλοι μας. Τώρα. Καλύτερα να τους το δώσεις εσύ. Μόλις οι λύκοι πιάσουν την οσμή των Νόρν, θα χρειαστεί απλώς να τους ακολουθήσουμε. Θα ανοίξω την πύλη. Μην κλαψουρίζετε. Η γούνα είναι άγρια. Πότε τους βούρτισες τελευταία? Λύκοι είναι. Και αυτό το πράγμα φέρνει ασθένειες. Φρόντισέ τους και θα σε φροντίσουν κι αυτοί. Αδερφέ, τι ακριβώς σκοπεύεις να ρωτήσεις τις Νόρν? Πώς θα βρω το γιο μου, τίποτα άλλο.
Δεν πιστεύεις ότι μπορούν να ξεδιαλύνουν το μπέρδεμα με την προφητεία? Ίσως να σου δώσουν μια γνώμη για το δίθεν χαμό σου. Δεν μου είπες ότι υπήρχε προφητεία θανάτου για σένα. Φτάνοντας με τον Ατρέα στο Γιότενχάιμ, βρήκαμε μια κρυφή τοιχογραφία. Οι γίγαντες, η ίδια η Φέη, είχαν προβλέψει ολόκληρο το ταξίδι μας. Ποιον θα γνωρίζαμε, ποιον θα πολεμούσαμε, τα πάντα όπως συνέβησαν. Αλλά δεν είσαι νεκρός. Αυτό ήταν από μια εποχή που δεν έχει έρθει ακόμα. Κατάλαβα. Δεν σε είχα για κάποιον που φοβάται το θάνατο. Όμως δεν είναι αυτό το πρόβλημα, ε? Όχι. Ο θάνατος σας με πάρει όταν με κερδίσει. Τότε μάλλον δεν σε απασχολεί το μέλλον. Η Φέη σας έστειλε στο ταξίδι σας και φρόντισε να δείτε αυτή την εικόνα στο τέλος του. Και ακόμα δεν ξέρεις το γιατί. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο. Είναι το σωστό μέρος, αλλά δεν γίνεται να συνεχίσουμε με το έλκυθρο. Ελπίζω η Νόρν να είναι κάπου μέσα και ζεστά. Σοβαρά, όχι, δεν μου έλειψε το Midgard τον Fimbulwinter. Καθόλου. Θα το δούμε σύντομα. Εισερχόμενα πυρά! Ράζα! Κλειστής, αριστερά! Εισερχόμενα πυρά! Πρόσεχε, πίσω σου! Πάρτα! Να προτείνω την απειλητική σπασμένη ταφόπλακα. Η λαβή ενός σπαθιού. Αδερφέ, αναγνωρίζω αυτή τη λαβή. Να προσέχεις. Ξέρεις καλά ότι τα όπλα μπορεί να κρύβουν φαντάσματα. Αν δεν βοηθάει να βρούμε τις Νόαρν, ας περιμένει. Συνεχίζουμε το ψάξιμο. Από εδώ. Όπνα! Δεν υπάρχει τίποτα. Ψεύτικα ίχνη. Φοβάμαι πως ναι. Ας δούμε τι άλλα μπορούν να βρουν οι λύκοι. Κλασικές πονηριές των Όρν. Ξέρουν ότι ψάχνουμε.
Σας το είπα ότι δεν θα μας διευκολύνουν. Και τι σχέση έχει η λαβή ενός καταραμένου βασιλιά με όλο αυτό? Από προσανατολισμός, σύμπτωση, κάτι. Ίσως πούν ότι ήταν μοίρα μας να τη βρούμε. Έχεις γνωρίσει αυτές τις Νόρν? Όχι προσωπικά. Η Φρέια έχει δίκιο. Ξέρουν πώς να αποθαρρύνουν τους επισκέπτες. Ο Όντιν προσπάθησε πολλές φορές, αλλά δεν μιλούσε για αυτά που έμαθε. Είτε τα παράτησε, είτε θέλησε να ξεχάσει αυτό που είδε. Φρέια, μπορείς να μας πεις πώς ήταν την προηγούμενη φορά που πήγες να βρεις τις Νόρν? Οι λεπτομέρειες είναι ασαφείς. Σαν να ξυπνάς από ένα όνειρο. Θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι για να αλλάξω τη μοίρα του γιού μου. Και αυτό με έκανε να προσπαθώ περισσότερο. Αδερφέ, η δική σου ιστορία αντιμετώπισε τις μοίρες της πατρίδας σου. Η θρύλη που άκουσα για το φάντασμα της Σπάρτης ήταν σίγουρα υπερβολική. Υπερβολική? Όχι, όχι η ανεξέλεγκτη οργή και η αιμαθυσία. Αλλά το ότι γύρισες πίσω στον χρόνο για να κερδίσεις μια μάχη που έχασες. Δύσκολο να το χωρέσει όντως. Καλά, υπάρχει και η φήμη για τον Θόρ που βαράει το ρεπετό του κόσμου στο Ράγναροκ και το στέλνει πίσω στην ιστορία. Είναι αλήθεια. Τα νήματα της μοίρας δεσμεύουν κάθε ζωή και εποχή. Οι μοίρες καταχράστηκαν τη δύναμή τους. Όταν τις προκάλεσα, απείλησαν να σβήσουν την ύπαρξή μου. Τη σκότωσα και έστρεψα τη δύναμή τους κατά του Διά. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο και ανεύθυνο πράγμα που άκουσα ποτέ μου. Οι Νόρν δεν έχουν τέτοια μαγεία. Ούτε κανείς άλλος σε αυτά τα βασίλεια, όσο ξέρω. Ναι, το φαντάζεσαι? Αν υπήρχε, ο Όντιν θα την είχε αποκτήσει ήδη. Και αν την είχε αποκτήσει, θα μας είχε γαμίσει ακόμα πιο άσχημα. Δεν θα τους ζητούσαν να αλλάξουν το παρελθόν, ακόμα κι αν μπορούσαν. Χρειάζομαι μόνο πληροφορίες. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, από την εμπειρία μου. Κράτε, πες μου κι άλλα για την πατρίδα σου. Πολύ βία και βαναυσότητα. Δεν διαφέρει και πολύ από αυτά τα μέρη. Ήταν πιο ζεστά. Φρέια, αυτό που είπε ο αδερφός σου, τον έκαψαν οι Αϊσίρ. Ναι. Δεν είχε ξεκινήσει ακόμη ο πόλεμος, αλλά οι σχέσεις των Βάνιρ και των Αϊσίρ ήταν εχθρικές για χρόνια. Ο Φρέι σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να βελτιώσει τις σχέσεις μας, δείχνοντάς τους τη μαγεία μας. Τεχνικές των Βάνιρ για πλούσιες οδιές που θα έφταναν για όλο τον πληθυσμό. Η πειρά ήταν το ευχαριστώ τους. Είναι αλήθεια. Οι Αίσιρ δεν είχαν την πειθαρχία ή την υπομονή για τα λεπτεπίλεπτα ξόρια των Βάνιρ. Όταν στράβωσε το πράγμα, κατηγόρησαν τον δάσκαλό τους. Άρα ο Φρέιρ ήταν επισκέπτης όταν τον έκαψε Όντιν? Όχι ακριβώς. Ο Όντιν δεν νοιαζόταν να φυλακίσει τον Φρέιρ. Είδε τις δυνατότητες της μαγείας και ήθελε να μάθει κάτι πιο σημαντικό από τη βελτίωση της οδειάς. Ήταν ένας όχλος ασήμαντων Αίσιρ, πικραμένων και κοντόφθαλμων, που τον έδεσαν και τον έκαψαν ως τιμωρία για το σαμποτάζ που νόμιζαν ότι είχε κάνει. Εννοείται ότι επέζησε και βρήκε ευκαιρία να το σκάσει. Αλλά η προσβολή έκανε τον πόλεμο αναπόφευκτο. Ο Φρέι δεν ήταν ο ίδιος μετά από αυτό. Τουλάχιστον για κάποιο καιρό. Φρέια, έλεγες για τον αδερφό σου, αφού τον έκαψε ο όχλος τον Αίσιρ. Ναι. Τον στήχιωνε για πολύ καιρό. Η ανεμελιά του αντικαταστάθηκε από εφιάλτες, παράνοια και ξεσπάσματα. Δεν δικαιολογεί όλα όσα μου είπε στον γάμο μου, αλλά κατανοώ γιατί ήταν τόσο θυμωμένος. Παγωμένος και ραυνός είναι αυτός. Εκεί τελείωσε η μάχη μου με τον Θόρ. Εκεί προσγειώθηκες. Να γιατί η λίμνη έχει τόσα κομμάτια από το άγαλμα του Τύρ. Οι Λύκοι εντόπισαν και άλλο μονοπάτι. Ακολούθατε το κάμπο. Ακούτε όλοι τον ανατριχιαστικό ψήθυρο? Είναι σαν φαγούρα. Στο μυαλό. Σημαίνει ότι μπήκαμε στο σπίτι τους. Ετοιμαστείτε για όλα.
Ψευδεστήσεις. Προβολές πιθανώς. Αλλά μη συμπεραίνεται τίποτα. Δεν ξέρουμε τι πλάσμα εξαπάτησαν για να τις προστατεύει ένα γνιώτη. Θαυμάσια! Κράτε, φάντασμα της Σπάρτης, συμφορά του Ολύμπου, αφανιστή της μοίρας, βάναυσε καταστροφέ, κολλητή του πολέμου, το όπλο των θεών που στράφηκε ενάντια στους δημιουργούς του. Λιγάω την εξηλαίωση που γνωρίζει πως δεν αξίζει. Δεν μπορεί να αλλάξει. Είμαστε στο μυαλό μας ή όχι, γιατί αυτός μου φάνηκε αρκετά αληθινός. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά αυτά στο μυαλό σας θα είναι αληθινά. Τι είναι αυτό? Ένας ίσκιος! Ανεξέλεγκτη μαγεία! Σημάδεψε τον ελληνικό πυρήνα! Πού να πάρει! Κοίτα αυτό το πράγμα! Είναι ευάλωτο όταν λάμπει! Έχεις ευκαιρία! Μην τη χαραμίσεις! Σκιάλπα! Αδερφέ, τις πηγές! Γρήγορα! Πλησίασε! Επίθεση! Τώρα! Επίθεση! Προσοχή αριστερά! Πλησίασε! Επίθεση!
επίθεση! Τώρα ακούσέ με, σε παρακαλώ. Σταμάτα! Γιατί έφερες αυτόν εδώ? Δεν είστε πρόσδεκτοι εδώ. Στάσου! Μπάλτουρ, γύρνα πίσω. Μίλα μου. Εσύ φταίς για όλα, μαχαίρα! Παρέθηκα να κόνεις τη μύτη σου. Να είμαι εδώ. Για φαντάσου, νόμιζαν ότι ήθελα να γυρίσω. Σύγκρουν. Αδερφέ, περίμενε. Γιατί δεν αντιστάθηκες ποτέ στον Νότο? Αντιστάθηκα. Προσπάθησα να τον σταματήσω όπως μπορούσα. Μη μου λες πράγματα! Όχι. Υπηρέτησες τον Νότο από τη μέρα που τον γνώρισες μέχρι τη μέρα που σε έβαλε στο δέντρο. Ήθελες την ευθεία του. Σκευρίαζε τους πολέμους του. Τον είδες να κακομεταχειρίζεται τους πάντες και τα πάντα. Και ποτέ δεν σε ένιωσε μέχρι που στράφηκε εναντίον. Το ξέρω, Σύγκρουν. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Αλλά σε αγάπησα και έγινα καλύτερος. Έγινα σύμβουλος ειρήνης, σύμμαχος όλων αυτών που... Ήσουν σύμμαχος της Φρέγγια όταν μαρτύρησε. Της Σκάδη, της Γκρόα ή της Τιτάνια. Ήσουν πάντα με τους ισχυρούς άντρες που τους εκμεταλλεύουν! Αδερφέ, πρόσεχε! Έρχονται κι άλλοι! Κόμμα και κόμμα! Βρήκες έναν βίαιο θεό στην ανάγκη και όχι μόνο τον βοηθάς, αλλά τον λες κι αδερφό σου! Αυτός είσαι και αυτός! Αυτός είσαι και τώρα! Και αυτός! Είσαι! Αδερφέ, όχι! Δεν είναι αυτή. Όχι. Φυσικά. Έκανες αυτό που έπρεπε. Αδερφέ, το δέντρο! Με τρεβάει μέσα του! Μιμήρ! Να τον πάτο που ήρθαμε! Λατέρας! Ατρέα! Έρχομαι τώρα! Γιατί δεν εμπιστεύτηκες τον ίδιο σου τον γιο? Μην τον αφήσεις να με πάρει! Ατρέα! Φοβάμαι! Γιατί αρνήθηκες να τον δεις όπως θέλει να τον βλέπει? Είναι ψεύτης!
Και τώρα είναι δικό σου. Σκότωσε την οικογένειά σου. Ατρέα, εδώ είμαι. Θέλω να σπάρει μαζί του. Πατέρα του πάντο που ήρθαμε, είναι ένα τέρας. Νομίζω πως τελείωσε. Περάσαμε τη δοκιμασία. Δεν ένιωσε ότι καταφέραμε κάτι. Βλέπω ότι η πόρτα εξαφανίστηκε. Ή δεν υπάρχει δοκιμασία. Ακόμα παίζουν μαζί μας. Τι είναι αυτό? Ένα κέλπι. Δεν είδα πολλά από αυτά εδώ γύρω. Πρέπει να είναι δικιά τους. Θα μας οδηγήσεις αυτές? Θα τη ρωτήσω. Ευγενικά. Ήρεμα, κορίτσι μου. Μπράβο. Ωραία. Θες να μιλήσεις για τη δοκιμασία που σου επέβαλαν οι Νόρν? Όχι. Ανέβα. Είσαι καλό, κορίτσι. Αξιαγάπητα πλάσματα, αλλά πολύ κυκλοθυμικά. Στον τόπο μου κρατάνε τα παιδιά μακριά από τις Λόχ, λέγοντάς τους ότι θα τα πνίξει ένα κέλπι. Αλλά κανένα κέλπι που ξέρω δεν θα το έκανε αυτό. Εκτός και αν δεν το σέβονταν. Περπατάει στο νερό. Ναι. Δεν έχετε μαγικά υποζύγια του νερού στην Ελλάδα, αδερφέ? Έχουμε τους υπόκαμπους. Υπηρετούσαν τον θεό της θάλασσας. Πολέμησα ένα πάνω σε ένα τιτάνα. Ίσως να αλλάξουμε θέμα συζήτησης. Εδώ είμαστε. Το κρυσφύγετο της μοίρας. Δεν αμφέβαλα ότι θα το βρίσκαμε. Ο Κράτος, η Φρέγια και το κεφάλι του Μιμήρ εισέρχονται στο σπίτι των Νόρν διστακτικά. Έχουν επιτέλους φτάσει στον προορισμό τους. Πρώτα μιλάει ο Κράτος. Ψάχνω τον γιο μου. Γνωρίζεις ότι το παιδί είναι στο Άσγκαρντ? Όχι, αναζητάς. Το ίδιο με όσους μας αναζητούν. Να μάθεις το τέλος της ιστορίας σου. Το φάντασμα της Σπάρτης συνοφριώνεται απειλητικά. Αντιστέκεται στην ανάγκη να γριλήσει. Απέτυχε. Έρχεστε σε εμάς, θλιβερά αρχέτυπα, για να ελευθερωθείτε από τα σενάρια σας. Νομίζοντας πως αν μάθετε τις ατάκες σας, θα τις ξαναγράψετε. Μίλα καθαρά. Θα πεθάνεις, Κράτε της Σπάρτης. Αλλά εσείς, μα εσείς τον είπατε αφανιστή της μοίρας. Με κάποιο τρόπο θα αποτρέπετε το πεπρωμένο. Δεν υπάρχει πεπρωμένο, Καλικάντζαρε. Οι πρωταγωνιστές είναι άφωνοι. Δεν το κατανοούν. Δεν υπάρχει μέγα σχέδιο, ούτε σενάριο. Μόνο οι επιλογές σας. Οι επιλογές σας είναι τόσο προβλέψιμες που εμείς φαινόμαστε σαν προφήτες. Όταν γεννήθηκε ο γιος μου, σκάσε! Προφήτευσες ότι θα έβρισκε έναν μάταιο θάνατο. Όπως έγινε. Επειδή εσύ δεν τον άφησες ελεύθερο. Επειδή αυτός ποθούσε εκδίκηση. Και επειδή εσύ σκοτώνεις θεούς. Αλλά αυτό ο Κράτος
Δεν το έκανε από μίσος. Θα τον κάνουμε βασιλιά, λοιπόν. Σκοτώνει ακόμα θεούς, αλλά τώρα ξαφνικά λυπάται. Είσαι το σύνολο των επιλογών σου, τίποτε άλλο. Και επειδή οι επιλογές σου δεν αλλάζουν, θα μάθεις πως ο Χάιμνταλ θέλει να σκοτώσει το γιο σου στο Άσγκαρντ. Και θα κάνεις αυτό που ξέρεις καλύτερα. Και μετά Ράγναροκ. Οι ουρανοί φλέγονται, η αυλαία πέφτει, εξαίουν τόμνες. Και πάλι δεν καταλαβαίνει. Εστιάζει στη δεύτερη πράξη και αγνοεί την τελευταία. Συνηθισμένο αφηγηματικό λάθος. Φεύγουμε. Φεύγει θυμωμένος με τη Φρέια να ακολουθεί. Απόλαυσα την ιστορία σου, Κράτε. Κρίμα που τελειώνει τόσο σύντομα. Λοιπόν, ήταν επιμορφωτικό. Ας φύγουμε από εδώ πέρα. Ευχαρίστως. Πολύ καλύτερα. Ήδη νιώθω ότι όλα επιστρέφουν στην κανονικότητα. Σταθείτε. Το δέντρο. Α, αυτό κι αν είναι ενδιαφέρον. Τι είναι αυτό? Αυτή είναι η θηλιά, αδερφέ. Με αυτή κρεμάστηκε ο Όντιν. Στην τρελή αναζήτησή του για τα μυστικά της ζωής και του θανάτου και όλα αυτά. Τι κάνεις? Είναι φορτισμένο αντικείμενο, σημαντικό για τον Όντιν. Ίσως του βρω μια χρήση. Αδερφέ, όσα είπαν για το μικρό... Δεν θα συμβούν. Α, συμφωνώ. Δεν πρόκειται να συμβούν. Δεν θα το επιτρέψουμε. Φυσικά και δεν πρόκειται. Το ερώτημα είναι πώς. Δεν σκέφτεσαι σοβαρά να σκοτώσεις τον Χάιμνταλ, έτσι? Θα κάνω αυτό που πρέπει. Α, αυτό μόνο? Κακώς προσπαθείς να τον μεταπίσεις, Μιμίρ. Ξέρεις τον Χάιμνταλ. Είναι πράγματι ένα κακεντρεχές, μοχθηρός σκατό. Και τόσο πιστός που ο Όντιν του εμπιστεύτηκε τον Γκιάλαρχόρν. Αν μπορούμε να τον εξοντώσουμε πριν το Ράγναροκ, τότε ας μην διστάσουμε. Και μόνο την ενόρασή του να αναλογιστούμε, αυτό το «αν» γίνεται ίσο με «βουνό».